ανθίζαν δέντρα και κλάρια. Δες καιρό που διάλεξε, ο χάρος να με πάρει. Τώρα παρθίζουν τα κλαδιά και βγάζει γη χορτάρι. Ο νεαρός Αθανάσιος τάχθηκε ως πρωτοπαλίκαρος στο σώμα του πλαρχηγού Βούλας Καλτσά. Συνεχίζονται την οικογενειακή του παράδοση, γιατί ο παππούς και ο θείος του ήταν κλέφτες. Τότε υπέγραψε ως ο Αθανάσιος Διάκος, με το οποίο έμεινε γνωστό στην ιστορία. Φτάνει. Κάτσε, Έλενα, ωραία. Έχει άλλο παιδί να συμπληρώσει κάτι ως συνέχεια της ζωής του. Σήκωτε. Έπειτα, όταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος διορίστηκε αρχηγός του Αρματολίου και της Λιβαδιάς, ο Διάκος τον ακολούθησε. Μετά την αποχώρηση του Ανδρούτσου, ο Διάκος ανακηρύχθηκε καπετάνιος και την ίδια περίοδο μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Πρωτοστάτησε στην κήρυξη της Επανάστασης στην Ανατολική Στερεά και κατάφερε να καταλάβει το φρούριο της πόλης και να διώξει τους Τούρκους από όλη σχεδόν την Ανατολική Στερεά. Πολύ ωραία, Δημήτρη, κάθεσε. Τώρα ποιος θα μας πει για τη μάχη της Σαλαμάνας στις 23 Απριλίου 1821. Την Παρασκευή. Στη μάχη της Σαλαμάνας ο πλαρχηγός ήταν ο Θανάσιος Διάκος. Μετά από σκληρή μάχη και αφού οι περισσότεροι Έλληνες υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν από τις άλλες θέσεις τους, άφησε τον Αθανάσιο Διάκο να συνεχίσει να πολεμά μόνο με λίγους άντρες. Ωραία. Ποιος θα συνεχίσει? Έλα, Πέτρο. Έτσι ο Διάκος, σαν άλλος Λεωνίδας, αρνήθηκε να φύγει και αφού είχαν σκοτωθεί όλοι οι άντρες του, οι Τούρκοι τον αναγνώρισαν και αφού τον περικύκλωσαν, τον συνέλαβαν ζωντανό, τραυματισμένο στον ώμο, μέσα στα αίματα και τον οδήγησαν στον Μέρ Βριόνι. Μπράβο, παιδιά! Πολύ καλά μάθατε το μάθημα της ιστορίας. Θυμάστε την προηγούμενη φορά, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι, ρώτησε με την Δήμητρα. Δήμητρα, θέλεις να επαναλάβεις την ερώτησή σου? Ναι, κυρία. Ποιος ήταν ο φρικτός τρόπος που θανατώθηκε ο Θανάσιος Διάκος που γράφει μέσα από το βιβλίο? Αυτό θα σας διηγηθώ σήμερα. Οι Τούρκοι θαύμασαν την Ανδρέα του Θανάσιου Διάκου και του πρότειναν να αλλοξοπιστήσει και να προσχωρήσει στο στρατό του. Για να πάρω την απάντηση, εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός και θα πεθάνω. Η απάντηση αυτή εξόρισε τους φασάδες και... Thank you.
Νάτος και ο Σε. Προσκύνω το πασάγια, ουρί. Εγώ προσκυνώ μόνο το Θεό μου και όχι άλλον άνθρωπο. Τι λέει τούτος, μωρέ. Δεν το θέλεις στο κεφάλι σου. Θα το φας όπως πας. Άστον ο Μέρ. Δεν πειράζει. Ώστε εσύ είσαι ο διάκος ο Ρεγκιαούρη. Τι σου ήρθε, μωρέ, να τα βάζεις με τα σκέρι μου. Πίστεψες ότι μπορείς να μας κάνεις ζημιά. Βάει, βάει. 300 νοματέοι, όλοι και όλοι. Σας πήρε το μυαλό, αλάχορε, και παλαβώσατε στη ζωμή. Δεν παλαβώσαμε καθόλου. Το καθήκον μας κάνουμε απέναντι στη σκλαβμένη πατρίδα μας. Είναι θέλημα Θεού να ελευθερωθεί το γένος μας. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα γίνει αυτό. Είναι μετρημένες οι μέρες στον τόπο τούτο. Πρόσεχε τα λόγια σου, Γκιαούρη. Θα στο μαυρίσω το κορμί. Χτύπα όσο θες. Ούτε εσάς, ούτε τον πόνο τον φοβάμαι. Τι βάλα είστε εσείς, ωραί. Από την περηφάνεια σας και από το ξεροκέφαλό σας θα τραβάτε ούλα. Δεν είναι μόνο η περηφάνεια μας. Είναι και η πίστη μας στο Χριστό. Είναι και η θέληση για τη λευτεριά μας. Ποια λευτεριά σας, μωρέ. Αυτή ήταν θέλημα του Αλλάχ να σας την πάρουμε εμείς και δεν σας την ξαναδίνει. Ο Θεός ο δικός μας θέλησε να μας δοκιμάσει και τώρα αποφάσισε αυτός να μας τη δώσει πίσω. Πάψε! Μη βλάστημάσαι, Αλλοδιάκο. Δεν βλάστημάω. Λέω αυτό που πιστεύω. Μυαλό δεν βάζετε εσείς οι Γκρικοί. Ας τα αφήσουμε όμως τώρα αυτά. Τώρα άλλο είναι το θέμα μας. Άκουσε εδώ. Θέλω να σου χαρίσω τη ζωή, μωρέ. Είσαι γενναίο παλικάρι και σε πάω. Υπηρέτησες και στο Αλή στα Γιάννενα. Μου είπε καλά λόγια και ο Μέρ που ήσασταν παρέα. Δεν μου πάει να σε σκοτώσω. Αλλά η χάρη θέλει και αντίχαρη. Και τι θα είναι αυτό? Να, θα πρέπει και εσύ να με βοηθήσεις. Να μην φανώ κακός απέναντι στον Σουλτάνο. Θέλω λοιπόν να με υπογράψεις τούτο εδώ το κοιτάπι. Και σαν τι να λέει το Μπέι? Να, βεβαίως, μια βεβαίωση είναι, μωρέ. Τίποτα παραπάνω. Βεβαίωση. Ότι είσαι με τον Σουλτάνο και ότι δεν θα ξαναβλύσεις την υψηλή πύλη. Να τουρκέψω, μου ζητάς, ρε Μπέι. Να τουρκέψεις. Μια μικρή ομολογία. Δες το έτσι. Ομολογία. Πίστη στον Σουλτάνο και ότι δέχεις τον Αλλάχ για Θεό σου και ότι φας τη δούλεψή μου και δεν θα ξανασηκώσει κεφάλι. Και αν το θέλεις, μπορείς να αναλάβεις τα αρματολίκη του ζητουνιού. Σου δίνω και 1000 γρόσια από πάνω. Μου ζητάς να προδώσω την πατρίδα μου και όλα όσα πιστεύω. Πληρωμή για το κεφάλι σου. Δεν το λογιάζω το κεφάλι μου, Μπέι. Άμα δεν σκέφτεται Ρωμαϊκά και δεν πιστεύεις στο Θεό του, δεν το θέλω στη θέση του. Σκέψου λίγο λογικά, μωρέ, να γλιτώσεις το τομάρι σου. Σας πήρα γέρα στο μυαλό και σηκώσε το δει στη χωραγιά. Να διώχτε εμάς, να γίνετε αφεντάδες. Αν δε, μάλιστα τώρα που σε συλλάβαμε. Δεν με νοιάζει το τομάρι μου. Κακόμοιρε, σε τι νομίζεις είμαι εγώ. Σαν μένανε, ήταν όλοι που σταθήκαν να φράξουν το διάβα σας. Το φράξανε, τους έφαγε το χώμα. Η αλαμάνη αρχή και το στενό μακρύ, κυδιάκι, μύργη. Θα φτιάσουμε παλούκες και για δάφτους. Αν τους πιάσουμε, όπως και σένα. Κι αν πέσουμε τα κεφάλια τους, θα κάνουν λιχάζι. Τα βλέπεις? Τα μέτρησα πρώην λίγου, που τους έστειλα αφαιρή χαιρετισμού. 80 κεφάλια. Γνώρισε κανέναν από δάφτους? Ούτε που γνιάζει με ποιος ήταν ο καθένας. Από το φόβο σου. Κοίτα τα ίσα και θα δεις. Ποτέ μου δεν φοβήθηκα, ρε Διάκο. Με σένα τώρα, τι θα γίνει? Θα προσκυνήσω, ρε. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θέλω να πεθάνω. Πάρτε τον ωραίο του τον δω, χαϊβάν είναι. Πάρτε τον και σουβλίστε τον. Και μετά, ψήστε τον ζωντανό, σαν αρνί. Να το μάθουν οι άλλοι κιαούριδες, να μην ξανασηκώσουν κεφάλι. Ο μπρος, πάρτε τον έξω, να μην το βλέπουν τα μάτια μου. Αμέσως, Μπέι, όπως προστάζεις, προχώρα. Για δες καιρό που διάλεξε, ο χάρος να μην πάρει. Τώρα παρθίζουν τα κλαδιά και βγάζει και χορτάρι.
παρακολουθούσαν όλη τη νύχτα όλα όσα έγιναν μέσα στο χάνι, κρυμμένοι πίσω από δύο μισοχαλασμένα βαραθυράκια. Δύο Τούρκοι ανάβουν φωτιά, πάνω τη φέρνουν και βάζουν μια σιδεροστιά και ένα μεγάλο χάλκινο σκέπος, ρίχνουν μέσα λάδι και στη συνέχεια μαζί με τον επικεφαλή πλησιάζουν τον Διάκο. Τον ανασηκώνουν, δεμένο καθώς είναι, του βάζουν να κάθεται πάνω σε ένα ξύλινο σκαμνί, του σηκώνουν τα πόδια, δεμένα καθώς είναι και αυτά, και του τα δένουν έτσι που να κρέμονται. Κάτι μας στο Διάκο και εκείνος κουνάει επίμονα και αρνητικά το κεφάλι του. Οπότε κάθε φορά που τον ρωτάνε και τους αρνείται, οι Τούρκοι κρατάνε στα χέρια τους μυτερά καρφιά και του τα μπήγουν κάθε φορά στις πατούσες των ποδιών τους, ο οποίος κάθε φορά αναταράζεται από τον πόνο. Μα κυρία, αφού ο Θεός Διάκος δεν άγασε την πίστη του, γιατί επέμεναν τόσο πολύ με τα βασανιστήρια οι Τούρκοι? Παιδιά, αυτό που ήθελαν οι Τούρκοι ήταν να λυγίσουν το γενναίο φρόνημα και τη δυνατή πίστη του Διάκου στο Θεό. Κυρία, τι έγινε μετά? Μετά οι βασανιστές του, όπως έχουν λυμνώσει τα πόδια του, παίρνουν από το χάλκινο σκεύος καυτό λάδι και αρχίζουν να το ρίχνουν στα πόδια του. Τεινάζεται κάθε φορά ο Διάκος τόσο δυνατά, λες και να κόψει τις τριχές όταν το λάδι πέφτει πάνω στα πόδια του. Αφού είδαν τα μηνά τυρά έλειωνα, αρχίζουν τότε να του ρίχνουν καυτό λάδι με αργές κινήσεις στα χέρια του, στο στήθος του και στην πλάτη του. Βουβά οδύρε το Διάκος, χωρίς να βγάζει μιλιά από το στόμα του. Και όσο δεν μιλάει, τόσο περισσότερο αμφιεύουν οι βασανιστές του. Έχουν εντολή μόνο να τον βασανίσουν, χωρίς όμως να πεθάνει. Κυρία, να ρωτήσω κάτι. Σ' ακούω. Είναι δυνατόν να είναι ακόμη ζωντανός? Το σώμα του Διάκου φαίνεται σαν εχθρό, όμως το πνεύμα του μένει καθαρό, ανέγκυχτο, σταθερό, συνεχίζοντας τις αρνήσεις και εξοργίζοντας περισσότερο τους βασανιστές του. Αποκαμωμένοι όμως και ήδη οι Τούρκοι, που δεν άλλαξαν βάρδια όλη τη νύχτα, βλέπουν ότι δεν πετυχαίνουν τίποτα. Και μιας και το λάδι τελείωσε, μιας και έφτασε πια και το ξημέρωμα, σταματούν. Όταν πια ο ήλιος έχει ανέβει, λύνουν τον Διάκο και σέρνοντάς τον βγάζουν έξω, χωρίς όμως να δείχνουν ότι καταλαβαίνουν. Όσοι είχαν την ευκαιρία να τον δουν το απόγευμα που τον είχαν φέρει, τώρα καθώς τον βλέπουν δεν τον αναγνωρίζουν. Χωρίς να ξέρουν όμως τι ακριβώς του είχε συμβεί. Το μόνο που βλέπουν είναι τα κακοποιημένα ρούχα του. Είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος στον τόπο εκείνο, με την άδεια του Μπέι βέβαια, γιατί άφησε τον κόσμο να δει τι θα έκανα στον Διάκο, ώστε να φοβηθεί και να μην επιχειρήσει κανένας άλλος να πράξει το ίδιο. Πράγμα που πέτυχε. Γι' αυτό κανένας Λαμιώτης δεν φάνηκε να συμμετείχει στην Επανάσταση. Και τώρα, παιδιά, αρχίζει το τελευταίο πια μαρτύριο. Αφού δένουν τον Διάκο ανάσκελα σε ένα σαμάρι με τα πόδια του ανοιχτά, αρχίζει προσεκτικά ο Δήμιος να χώνει την πολύ καλολεπτισμένη άκρη του σουλιού και προχωρώντας προς τα επάνω μέχρι που το έβγαλε πάνω στην πλάτη, λίγο πιο κάτω από το δεξί του αυτή. Από κάποιες μικροκινήσεις που κάνει ο Διάκος, κάθε φορά που σπρώχνει το σουλί προς τα πάνω ο Δήμιος, δείχνει ακόμα ότι είναι ζωντανός. Τότε ορμούν οι Τούρκοι και με σκοινιά δένουν το σώμα γύρω το σουβλί για να μην σπάσει το δέρμα και ακουμπάνε όρθιο σχεδόν το σουβλί με τον Διάκο σε ένα δέντρο. Στη συνέχεια, αφού συγκυρίζουν τη φωτιά που έχουν ανάψει, γίνεται κάτι που ξαφνιάζει όλους. Ένας Τούρκος, καβάλα στο λογό του, στέκεται μπροστά στο Διάκο. Βγάζει την κουγούρα του και τη στρέφει στο Διάκο. Ρίχνει δύο κουγουριές και τον πετυχαίνει στο στήθος. Και ο Τούρκος με το άλογο του χάνεται στην ανηφόρα. Μόλις το βλέπει αυτό ο Μπέις, αφρίζει από το θυμό του και δίνει εντολή να βάλουν τον Διάκο έτσι πάνω στη φωτιά και να τον γυρίσουν λίγο. Ήταν 24 Απριλίου του 1821.